όταν ήμουνα πρόεδρος εγώ από το 1999, διονύζεται η κατάσταση όπως τη βλέπετε. Κάθε χρόνο έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις πρώτες βροχές που ρίχνει. Με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί όλα τα σπίτια, όλος ο συνοικισμός κάπου. Πόσα σπίτια είναι περίπου? Γύρω στα 70 με 80 σπίτια. Έχουν αποκλειστεί, δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επανειλημμένα με τους δημάρχους, με τις νομαρχίες, 20 χρόνια, με την αστυνομία, λοιπόν, με την πυροσβεστική, με το λιμενικό, με όλα τα πάντα, δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα κανένα. Μας κοροϊδεύουν και σήμερα και αύριο και σήμερα και αύριο και σήμερα και αύριο. Ορίστε τώρα, αυτή η κατάσταση, εάν ρίξει πάλι άλλο νερό, θα είναι πιο χειρότερη η κατάσταση. Φέτος ήρθανε το Δημαρχείο, ξεμπάζωσε εδώ πέρα με ένα γερανοφόρο όχημα, έδιωξε μερικά μπάζα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Αν δεν γίνει το αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο να βγαίνει από εκεί και να καταλήγει στη θάλασσα με σωλήνες, αυτή η κατάσταση δεν διονύζεται. Και μάλιστα, φέτος το καλοκαίρι, από την ολισθηρότητα του δρόμου εδώ, έπεσε και ένα αυτοκίνητο εδώ μέσα. Σκεφτείτε τώρα να πέσει ένα αυτοκίνητο, γιατί εδώ έχει βάθος γύρω στα 5-6 μέτρα. Νερό. Το νερό, βέβαια. Αυτό είναι γύρω στα 5 μέτρα. Χατάκι βάθος. Δηλαδή. Χατάκι. Το νερό έρχεται από πάνω. Το νερό έρχεται από πάνω από το δρόμο. Όταν φτιάξανε... που έγινε ο κύριος δρόμος, δεν... Λοιπόν, δεν το φτιάξανε καλά με την αποχέτευση. Και δυστυχώς τα νερά όλα του δρόμου του καινούριου έρχονται και καταλήγουν σε αυτό εδώ το σημείο. Φυσικά φταίει και η σόγια. Διότι η σόγια ήρθε και έφτιαξε το τυχάκι αυτό που βλέπετε κατά μήκος του δρόμου, χωρίς να ανοίξει τρύπες για να φεύγει το νερό προς τη θάλασσα. Αλλά ποιος θέλει, φταίνε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες το επέτρεψαν και άνοιξε και έφτιαξε αυτό το κατασκεύασμα. Με αποτέλεσμα, βλέπετε την κατάσταση. Είχαμε ανοίξει τρύπες. Είχαμε, όταν ήμουνα πρόεδρος εγώ, είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και όταν είχε έρθει η νομαρχία, λοιπόν, με ευθύνη δικιά μου, ανοίξαμε, γιατί δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να περάσει, αφού οι δημόσιες υπηρεσίες δεν κάνανε τίποτα, με ευθύνη δικιά μου τους λέω, σπάστε τον τοίχο. Και ας πάω κατηγορούμενος εγώ. Με αποτέλεσμα, σπάσαμε τον τοίχο, ανοίξαμε τρεις τρύπες από την κολόνα και πέρα, και φύγανε τα νερά και ελευθερώθηκε ο δρόμος και αμέσως άρχισε η κυκλοφορία των οχημάτων και μπορούσαν οι άνθρωποι να βγουν. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος εδώ. Μόνον αυτός ο δρόμος είναι. Είναι οι γραμμές του τρένου, δεν υπάρχει άλλη διάβαση. Με αποτέλεσμα βλέπετε την περίπτωση αυτή. Δηλαδή εδώ από εδώ δεν βλέπουμε πόσο είναι το, το νερό. Είναι ακριβώς μετά τη στροφή, εκεί που είναι ο σκύλος. Ναι, μέχρι τη στροφή. Ναι, αλλά ήταν εδώ, πιο πολύ. Εδώ έχει, έχει γύρω στους 50 με 60 πόντους νερό. Είναι αδύνατο να περάσει αυτοκίνητο. Και αν περάσει αυτοκίνητο και παρασυρθεί ή δεν πιάσουν τα φρένα του ή ζεσταθούν τα ταμπούρα του και πατήσει φρένο, ο άνθρωπος θα πέσει με στο γαντάκι. Μέσα εδώ που είναι τα καλάμια που βλέπετε, είναι σας λέω 5 μέτρα βάθος. Όλο αυτό είναι νερό που βλέπετε. Βέβαια, αυτό αυτή είναι η όλη κατάσταση. Στην πόρτα εκεί τη Σιρόμπη που μπαίνει ο Μουρίκης μέσα, ήρθα εγώ 7 παρά συγκεκριμένα και τράβηξα όλα τα περιζόλια και τα μπουκάλια και έφυγε το νερό από εκεί. Για να το καταλάβετε πρέπει να πάτε γύρω γύρω το δείτε, για να το καταλάβετε. Από εκεί. Έχει φύγει το πολύ νερό, ήταν κι άλλο νερό από εκεί. Και σιγά σιγά και από εδώ. Φαίνεται και το, στο τυχείο του στη μάντρα το ύψος που ήταν. Ναι. Αν δείτε εκεί που έχει στεγνώξει λίγο στη μάντρα εκεί του τη σόγια, φαίνεται η στάθμη του νερού που ήταν. Και τώρα όσο είναι καλός ο καιρός, σιγά σιγά τα νερά κατεβαίνουν, με αποτέλεσμα να βγαίνει εκεί που είναι ο κύριος τώρα εκεί στη γωνία, με αποτέλεσμα να, να πηγαίνει κάτω προς τη θάλασσα. Πολύ νερό, ήταν πάρα πολύ το νερό. Δυστυχώς από το 98-99 προσπαθούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με έγγραφα, με παραστάσεις δικές μας, με προσωπικές και του συλλόγου και οι κάτοικοι διαμαρτυριόμαστε χωρίς αποτέλεσμα.